αντιμετωπίσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναλαμβάνοντας τα ενία του κράτους είναι πολλαπλές. Πρώτιστη το κυπριακό και η τουρκική αδιαλαξία, ενώ στην εξίσωση βρίσκονται επίσης μεταναστευτικό, οικονομία και παιδεία. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη Σοφία Ιωσήφ για να μας ενημερώσει. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι λοιπόν πολλά τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος, ενώ οι συναντήσεις και οι επαφές του έχουν ήδη αρχίσει. Οι πρώτες του ενέργειες επικεντρώθηκαν στο Κυπριακό, καθώς συναντήθηκε ήδη με τον κατοχικό ηγέτη. Η θέση της Τουρκίας άντρη είναι βεβαίως γνωστή και η διάσταση απόψεων δεδομένη. Αυτό επιβεβαίωσε και η εν λόγω συνάντηση, αφού ο Εστίν Τατάρ επανέλαβε την θέση του περί λύσης δύο κρατών. Μάλιστα. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του όμως για άρση του διεξόδου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Σοφία, θα μεταβεί μεταξύ άλλων και στην Αθήνα, σωστά? Ναι, εκεί θα έχει συναντήσει συντονισμού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Επικεντρωμένο στον πρωταγωνιστικό ρόλο που ζητεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, ζήτησε επίσης συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου. Βέβαια, αυτή η πρόθεση του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν εκλαμβάνεται θετικά από την Άγκυρα, όπως γνωστοποίησε προημερών ο εγκάθετός της στα κατεχόμενα. Αναμένεται βεβαίως και η επίσκεψη της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών, Ρόσμαρι Ντι Κάρλος, στη Λευκοσία, ρητά μέσα Μαρτίου. Κινήσεις στο μεταξύ αναμένεται να γίνουν άμεσα, Σοφία, και στο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού. Ναι, ήταν άλλωστε προεκλογική δέσμευση η δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Όπως γνωστοποίησε ο εκλεγμένος πρόεδρος, στις 2 Μαρτίου θα σταλεί νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό στη νομική υπηρεσία. Βουνό είναι όμως και τα εργασιακά ζητήματα. Στη νέα κυβέρνηση μετατίθεται το θέμα της ΣΑΤΑ, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν παρέμβαση του νέου πρόεδρου και για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αύξηση του ποσοστού εργαζομένων από τρίτες χώρες. Μάλιστα, άλλωστε, ήδη ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με ΣΕΚΟ, ΕΒ και ΚΕΒΕ και αναμένεται να προγραμματίσει και συνάντηση και με την ΠΕΟ. Ακριβώς, Άντρη, είναι συνεχείς οι επαφές του Προέδρου. Στο κάδρο όμως είναι και το ζήτημα των τετραμήνων, τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν πετύχει το σκοπό τους. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν μπορούν να καταργηθούν άμεσα, έτσι προσανατολίζεται στη μείωση του ποσοστού που καλύπτουν στην τελική βαθμολογία. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Θέσεις μάχης λαμβάνουν τώρα οι υποψήφοι.